Καλημέρα. Σήμερα έχω πονοκέφαλο και εντάξει, βγήκα λίγο να περπατήσω, λίγο να πάρω αέρα, πήρα και φάρμακο φυσικά, αλλά έχω πονοκέφαλο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φοράω αυτή την μπλουζίτσα που είχα πάρει με 1 ευρώ τώρα τελευταία από το παζάρι. Ωραία είναι. Έτσι μπόχο στυλ μου φαίνεται. Την έβαλα και με ένα σορτσάκι με λουλούδια. Η αγγελική το φυτό που λέγαμε, ακόμη ανθισμένη στην κοιλάδα. Ωραίο, βλέπω ετοιμάζεται το μπαρ στην κοιλάδα και από ό,τι βλέπω θα έχει και πίσω μπαρ. Τέλεια, θα έχει και πίσω μπαρ. Συνήθως εγώ πίσω κάθομαι. Εδώ στη λίμνη βλέπετε έξω κάθονται οι πάπιες. Τέλειο, πολύ όμορφο έγινε το Canteen Citizen. Έχει και τραπεζάκια, έχει παγωτά, βλέπω κρικρί. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο έγινε αυτό το μαγαζί πάνω στην κοιλάδα, ψηλά εκεί που παλιά ήταν το Ρεμέτζο. Όποτε μπορέσω θα έρθω. Τέλειο, καλές δουλειές να έχει. Πολύ όμορφο έγινε το Canteen Citizen και μ' άρεσε που έβαψαν και ροζ, έτσι σωμών τον τοίχο, γύρω γύρω πολύ ωραίο. Δέστε, πάρα πολύ όμορφο. Όλο γύρω γύρω ροζ. Κάτω βλέπετε είναι αυτά από τις λεύκες, έχει πάρα πολλά. Και από την πίσω μεριά το Canteen Citizen, όμορφο ροζ. Ο πονοκέφαλος ακόμη δεν λέει να μου φύγει. Ενώ πήρα φάρμακο νιώθω ακόμη λίγο βαρύ το κεφάλι μου. Αυτό που φοράω μπορεί να φορεθεί και από πίσω. Δηλαδή το άνοιγμα είναι πίσω στην πλάτη. Το έχω δει πολύ αυτό στο ίντερνετ. Δηλαδή μπορείς να το φορέσεις όπως θες, και από μπροστά να είναι ανοιχτό, αλλά και από πίσω, δηλαδή να είναι η πλάτη ανοιχτή και μπροστά να είναι κλειστό. Άλλη φορά θα το δοκιμάσω και έτσι. Να και από την πίσω μεριά αυτό το φουσκωτό, το άσπρο σαν θόλος που είναι, που μου είχε πει μια κυρία ότι πρέπει να είναι γήπεδο βόλεϊ. Μόλις είδα φίδι και μεγάλο, έφυγα κατευθείαν. Το άκουγα που κουνιόταν μέσα από τα φύλλα. Πραγματικά καφέ σκούρο φίδι. Μεγάλο! Εδώ σε μια από τις πιο όμορφες τροφές στην πόλη. Απίστευτη γαλήνη εδώ πέρα. Είχα να ακούσω χρόνια κόκορα. Πολύ όμορφη γειτονιά. Ακούτε τι όμορφα, σαν σε ελληνική ταινία, κόκορες από εδώ, από εκεί που πουλάμε με το αυτοκίνητο είδη μαναβικής. Πολύ όμορφα. Πάντα αυτή η γειτονιά μου αρέσει πάρα πολύ. Πανέμορφα τριαντάφυλλα. Καταπληκτικά ροζ τριαντάφυλλα.
Από πίσω μου είναι το φορτηγάκι που πουλάει τα είδη μαναβικής. Έχει και ωραία μουσική. Και φρέσκα ζαζαβατικά, σπανάκι, μαρούλι, κρεμμυδάκια, πατάτες και... Δάρι, 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 στο γυαλό πετούνι γλάρι. Δάρι, 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 κι ας μας πήρανε χαμπάρι. Επηρεασμένη από το φορτηγάκι που πουλούσε τα είδη μαναβικής. Είμαι έξω από το πρώτο γυμνάσιο. Η Μητρόπολη Σερών. Πολύ όμορφη. Νιώθω κάπως καλύτερα, σαν να μου έφυγε λίγο ο πονοκέφαλος. Με βοήθησε φυσικά και το φάρμακο, αλλά και η βόλτα στη φύση. Λίγο έτσι που ξεχάστηκα, τραγούδησα. Να είναι καλά και το φορτηγό με τα μαναβικά. Έβαζε ωραία τραγούδια. Με τον Ντάρι Ντάρι ένιωσα λες και είμαι σε κάποιο νησί της Ελλάδας. Πολύ τυχερή αυτή που ζείτε σε νησιά. Εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολο το χειμώνα, αλλά είναι άλλη ποιότητα ζωής. Βρήκα και αυτά τα κουνελάκια έξω από ένα μαγαζί. Πολύ γλυκούλια, τρώνε. Είδα σε βιτρίνα ζαχαροπλαστείου αυτή τη τούρτα κέικ και μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως και αυτά τα μπισκότα, πάρα πολύ όμορφα.